Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Συνεχίζεται, παιδιά, το εορταστικό πρόγραμμα και ήρθε επιτέλους η στιγμή να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει σωστή σουπερηρωική ταινία. Και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό από το να μιλάω σε ένα ολόκληρο βίντεο για τον αγαπημένο μου σούπερ ήρωα. Για τον ήρωα που με μεγάλωσε στα γόνατά του και για την ταινία που με έκανε να τον λατρέψω. Αυτές τις γιορτές λοιπόν αποφάσισα να τις γιορτάσουμε παρέα σχολιάζοντας την ταινία που έδειξε ουσιαστικά το δρόμο στη Marvel για να χτίσει τα επόμενα χρόνια το μεγαθύριο που λέγεται MCU. Λοιπόν, φορτώστε snacks, φορτώστε αναψυκτικά, όσοι έχετε προλάβει το νέο merch του καναλιού, περιμένετε να το φέρω, φορτώστε και το απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν, βάλτε τους εκτοξευτές ιστούς σας και φύγαμε για πτήσεις στη Νέα Υόρκη. Στην υγειά σας. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν, και όπως πάντα να πω ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Πάμε να διασκεδάσουμε. Γενικά, να ξέρετε, συχαίνομαι τους τίτλους αρχής, αλλά αυτούς τους τίτλους αρχής, ρε παιδιά, με αυτή τη μουσικάρα του Elfman, δεν μπορώ με τίποτα να τη σκυπάρω. Τώρα βέβαια θα το κάνω, γιατί εντάξει, το copyright έρχεται από τη γωνία. Τι έρχεται από τη γωνία, δηλαδή, είναι ήδη εδώ. Who am I? You sure you wanna know? The story of my life is not for the faint of heart. Α, Πίτερ, όχι. Εδώ έχεις λάθος, σου λέω. Αυτή η ιστορία είναι ό,τι πρέπει για τις αδύναμες καρδιές. Βασικά, είναι ό,τι πρέπει για να κάνει τις αδύναμες καρδιές δυνατές. This, like any story worth telling, is all about a girl. That girl, Mary Jane Watson. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Πίτερ Πάρκερ, λοιπόν, εδώ πέρα, κάθε αξιόλογη ιστορία μιλάει για ένα κορίτσι. Αλλού το κορίτσι λέγεται Lois Lane, αλλού λέγεται Rachel Dawes, εδώ λέγεται Mary Jane. Και δείτε πόσο αριστουργηματικά ο Sam Raimi, ο σκηνοθέτης της ταινίας δηλαδή, σετάρει ταυτόχρονα όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τους κεντρικούς της ήρωες. Mary Jane, λοιπόν, το κορίτσι της διπλανής πόρτας του Peter Parker, η οποία τα έχει με τον ψευτόμαγκα μπούλερ cool και καλά τύπο της τάξης, και ο Peter Parker, ο οποίος τρέχει συνεχώς από πίσω της, όχι μόνο επειδή είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά και επειδή έχει χάσει και το λεωφορείο. Και εδώ βλέπουμε έναν κλασικό Έλληνα πουλματζή που ευχαριστιέται όταν βλέπει κόσμο να χάνει το λεωφορείο. Τώρα τι κάνει αυτό στη Νέα Υόρκη, ένας θεός ξέρει. Ουχ, η Μίρτιλ Γουόρεν από τα Χάρι Πότερ ζωντανή! Τι κροσόβερ είναι αυτό, ρε παιδιά! Ναι, παιδιά. Νομίζω, εντάξει, δεν είμαι και σίγουρος βέβαια, πως ο Πίτερ Πάρκερ είναι ένας παρήσακτος σπασίκλας που όλοι τον κοροϊδεύουν. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια. Α, όχι, παιδιά, εντάξει, τώρα σιγουρευτήκαμε, δεν κάνω κανένα λάθος. Και να ήθελα δηλαδή να κάνω, δεν με αφήνει ο Sam Raimi. Dad, these are public school kids, I'm not showing up for the field trip and the roles. Just because you flunked out of every private school I ever sent you. Και τώρα πάμε στα καπάκια, στους δύο επόμενους κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας μας, τους Harry και Norman Osborn. Don't ever be ashamed of who you are. I'm not ashamed of who I am. Οι οποίοι, από ό,τι καταλάβατε, δεν έχουν και την καλύτερη σχέση πατέρα και γιου. Συγκεκριμένα, ο Χάρι φαίνεται να είναι αρνητικός απέναντι στον πατέρα του, διότι αυτός θέλει να είναι κάτι άλλο και όχι ο εαυτός του. Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? Heard so much about you. Great honor to meet you, sir. Το exposition συνεχίζεται. Η Χάρι και Peter είναι καλοί φίλοι, λοιπόν. Ο Χάρι, μάλιστα, έχει μιλήσει με τα καλύτερα για τον Peter Parker στον πατέρα του και μόλις μαθαίνει πως ο Peter έγραψε εργασία πάνω στη δική του έρευνα, του λέει. Your parents must be very proud. I live with my aunt and uncle. They are proud. Hey, you too! Και δείτε εδώ, παιδιά, τον Χάρι που κοιτάει αλλού ενοχλημένος, γιατί ο πατέρας του δίνει σε ένα άλλο παιδί τη σημασία που δεν δίνει ποτέ σε εκείνον. Δηλαδή, άμα βγάλεις τις αράχνες που τσιμπάνε ανθρώπους, το Spider-Man 1 είναι 100% οικογενειακές ιστορίες. He doesn't seem so bad. Yeah, not if you're a genius. I think he wants to adopt you.
Ειδού το πρόβλημα λοιπόν, το είπε ο Χάρη σε μία μόλις φράση, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ιδιοφυΐα. Ένα κόμπλεξ που το έχει δημιουργήσει ο ίδιος του ο πατέρας. Και υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος, παιδιά, που τα αναφέρω και δίνω βάση σε όλα αυτά. Θα καταλάβετε όμως γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Εμπιστευτείτε με. What's daddy gonna do? Sue me? What is going on? Οπα! Τι είναι αυτός, ποιος είναι? The next person who talks will fail this course. I kid you not. Τι είναι, καθηγητής είναι? Ρε, μας κοροϊδεύετε, αυτός φαίνεται μικρότερο σε ηλικία από τους μαθητές του. Ρε, είστε τρελοί, ρε. Αυτόν βρήκατε να καστάρετε, άλλον δεν βρήκατε λίγο πιο μεγάλο με καμιά ρητίδα? Εγώ είχα πιο πολλές ρητίδες από αυτόν. Όχι, ρε Πίτερ, όχι, όχι, εντάξει, και πάσα. Είπαμε, εντάξει, φίλοι, αλλά η φιλία έχει και τα όρια της, ρε φίλε. Τέλος πάντων, επειδή ο Χάρη είναι κομπλεξικός, όπως προείπαμε, για να εντυπωσιάσει την MJ, χρησιμοποιεί μια ατάκα του Πίτερ Πάκερ από πριν, γιατί δεν έχει προσωπικότητα καθόλου, και γενικά μόλις πα. There's 14. Εντάξει, ναι, σε ευχαριστούμε, αλλά μην με ξαναδιακόψεις, θα χαιστούμε. I beg your pardon. One's missing. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, βασικά δεν το προσέξατε γιατί γίνεται πολύ διακριτικά όλο αυτό, αλλά όσο γίνονται όλα αυτά, ταυτόχρονα σεταριζόντουσαν και τα στοιχεία που έχει η αράχνη που δεν είναι στο κλουβί της. The some researchers believe it almost borders on precognition, a spider sense. Αυτό είναι, ρε παιδιά, αυτό είναι. Πληροφορίες όμορφα τοποθετημένες που περνάνε στο θεατή χωρίς να βαριέται. Αντιθέτως, δεν καταλαβαίνει καν ότι εκείνη τη στιγμή η ταινία του εξηγεί σημαντικά πράγματα για τη συνέχεια. Και μιας και μίλησα για σημαντικά πράγματα, και θέλω να κρατηθείτε λίγο εδώ πέρα, γιατί θα σας γκρεμίσω όλα τα όνειρα. Κρατιέστε! Αυτή η αράχνη που μόλις είδατε, κυρίες και κύριοι, τώρα, αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη σας, να δαγκώνει τον Peter Parker, αυτό το πλάνο, δεν ήταν CGI, αλλά 100% αληθινό. Ο Sam Raimi απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο να μπει σε αυτή τη σκηνή CGI αράχνη, γι' αυτό και προσέλαβε έναν ειδικό στις αράχνες εν ονόματι Steven Kutcher, για να εκπαιδεύσει αλλά και να βάψει μια αληθινή αράχνη. Μάλιστα, ήθελε ο τρελός να χρησιμοποιήσει μια Black Widow αράχνη, αλλά επειδή είναι η πιο δηλητηριώδης αράχνη στον κόσμο, κάτι τέτοιο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, και τελικά επελέγει μια αράχνη στην Τόντα Γκρόσα. Μετά βέβαια από cast αραχνών που έγινε, ναι, δεν κάνω πλάκα. Πέρασαν αράχνες από οντισιόν οι τύποι για να επιλέξουν την κατάλληλη, δεν είναι καλά. Parker, let's do it. Πω ρε Parker, φαίνεται σοβαρό αυτό, ρε φίλε. Αράχνησε δάγκος, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, φώναξε κάποιον να σε βοηθήσει, ξέρω εγώ, κάποιον δάσκαλο, τρέξε σε ένα γιατρό, κάτι να σου ρίξουν πάνω. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Σπάνια και επικίνδυνα είδη αραχνών έχουν εκεί μέσα. Δεν είναι να παίζει τώρα με αυτά. Ναι, ναι, ο είδος. Πρώτη φορά πάντως εγώ βλέπω παιδιά να παίρνουν δείγμα DNA ασύρματα. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον παιδιά, ο Πίτερ έφυγε, πάει στο γιατρό. Μπράβο, ωραίος. Yeah. Oh, hi, sweetie. You're just... ρε Πίτερ, ρε αγόρι μου, σοβαρά τώρα. Σε τσίπησε μια μεγάλη πολύχρωμη αράχνη και πήγε σε σπίτι για ύπνο. Δεν ξέρω για εσάς, ρε παιδιά, αλλά εμένα κουνούπι με τσιμπάει και βάζω πάνω σάλιο, αμμονία, φενιστήλ, αφού το έχω ήδη πει σε 20 άτομα και ξύνομαι σαν το σκυλί. Τέλος πάντων και πάλι, comic book movie βλέπουμε, οπότε αυτά, ρε παιδί μου, τα δεχόμαστε, τα προσπερνάμε. Σημασία έχει άλλο παιδί εδώ πέρα. Πάμε λίγο πιο πίσω. I love you and Peter loves you. You're the most responsible man I've ever known. Όλη η σημασία, κυρίες και κύριοι, κρύβεται στην εντελώς διαφορετική οικογένεια που μεγαλώνει τον Peter Parker, η οποία σε αντίθεση με αυτή του Χάρη, παρόλο που δεν έχει τόσα πλούτη, ξεχυλίζει από αγάπη. Οι θείοι του λατρεύουν τον Peter Parker και ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτόν. We've been down and out before. But somehow we survive. Οπότε μέχρι τώρα, παιδιά, τι έχει γίνει? Βρισκόμαστε μόλις στο 14ο λεπτό της ταινίας, όπου εάν βγάλεις και τους τετράλεπτους τίτλους αρχής, μένουν καθαρά 10 λεπτάκια. Και μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά λοιπόν, ο Sam Raimi καταφέρνει να σου εξηγήσει τα πάντα για τους βασικούς του χαρακτήρες, χωρίς να αφήνει καμία απολύτως απορία. Θέτει εξ αρχής ένα ξεκάθαρο σημείο εκκίνησης για τον κάθε χαρακτήρα, για να το ανατρέψει σιγά σιγά μέσα στην ταινία του, χωρίς καν να φαίνεται ότι βιάζεται να το κάνει κιόλας, έτσι. Είναι πλεγμένο αριστουργηματικά όλο αυτό το exposition, σαν ένας ιστός
Αράχνης. Meanwhile. Είναι Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, και Χριστούγεννα σημαίνει παιχνίδι. Και παιχνίδια υπάρχουν πολλά. Εγώ όμως πάντοτε προτιμώ τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και όταν είναι και περιποιημένα, καλοφτιαγμένα και τσαμπέ, τρελαίνω με το χάνω, δεν είμαι καλά. Όπως ακριβώς δηλαδή είναι και το World of Warships. Εάν είσαι φαν των action παιχνιδιών τακτικής με επικές μάχες μέσα στο νερό αλλά και στον αέρα με άλλους παίκτες από όλον τον κόσμο, τότε σου βρήκα το παιχνίδι σου. Επέλεξε το πλοίο που σου ταιριάζει, πυροβολικό ή τορπιλοφόρο ή ό,τι γουστάρεις εσύ μέσα από μια ποικιλία 650 ιστορικών πλοίων από 13 έθνη, όπου έχουν μεταφερθεί στο παιχνίδι με τεράστια ιστορική ακρίβεια, μέσα από επίσημα ιστορικά έγγραφα και σχέδια από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Όλα αυτά λοιπόν το World of Warships τα ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου με ρεαλιστικά γραφικά, με ποικιλία ρεαλιστικών χαρτών, βάζοντάς τε μάλιστα να ανταπεξέλθεις σε διαφορετικά καιρικά φαινόμενα συνεχώς. Με άλλα λόγια, δεν θα βαρθείς ποτέ, ούτε εσύ, αλλά ούτε και η παρέα σου. Γιατί το World of Warships μπορείς να το παίξεις και με τους φίλους σου. Και για το τέλος, άφησα και το καλύτερο, έτσι. Εάν κατεβάσεις για πρώτη φορά το παιχνίδι από το link που θα βρεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο και κάνεις και εγγραφή εννοείται στο παιχνίδι, θα κερδίσεις δωρεάν ένα προνομιακό πακέτο εκκίνησης αξίας 25 ολόκληρων ευρώ. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό δώρο, τι! Πατάς λοιπόν στο link της περιγραφής, κατεβάζεις το World of Warships και λιώνεις μέσα στις γιορτές και μετά από αυτές. Καλό κάψιμο! Επιστροφή στο βίντεο. We need to take the whole line back to formula. Back to formula. Dr. Osborne, I'm going to pull your funding. I'm going to give it to them. Πάμε στο Norman τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, που δεχόμενος απειλές πως θα σταματήσει ο στρατός την χρηματοδότηση του προγράμματος του για την δημιουργία ενός ορού που θα ενίσχυε τις σωματικές ικανότητες των στρατιωτών, αποφασίζει πως είναι καλή ιδέα να δοκιμάσει ο ίδιος τη φόρμουλα. Σαν να λέμε δηλαδή Morbius. Και όσοι έχετε δει το επεισόδιο που έχει γίνει για την ταινία Morbius, ξέρετε πώς θα πάει αυτό. Δεν νομίζω πως αυτό ήταν στο πρόγραμμα. Σαμραϊμικό πλάνο, κυρίες και κύριοι, για φίλημα. Και από εδώ και πέρα μπορείτε να καθίσετε αναπαυτικά στους καναπέδες σας, στις γκαρέκλες σας, στα ντιβάνια, στις πολυθρόνες σας, όπως έλεγε και μια ψυχή, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει το ρεσιτάλ ηθοποιίας του Willem Dafoe, κυρίες και κύριοι, ο οποίος όχι απλά έπαιξε εκπληκτικά τον Green Goblin σε αυτή την ταινία, αλλά προσφέρθηκε να κάνει και όλα του τα stunt ο ίδιος, αφού βρισκόταν και σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Respect! Και δεν ξέρω εάν το έχετε παρατηρήσει, παιδιά, αλλά και οι δύο σούπερ ήρωές μας εδώ δημιουργήθηκαν από ένα ατύχημα. Ένα ηθελημένο και ένα αθέμητο. Τυχαίο! Δεν νομίζω, τίποτα σε αυτή την ταινία δεν είναι τυχαίο. Τι κοιτάει αυτός προς τα κάτω. Μεγάλος και το εργαλείο του, τι διάλο, αράχνη το δάγκωσε η γαϊδούρη. Hey, Michelangelo, don't forget we're painting the kitchen right after school. Got it? Sure thing, Uncle Ben. Άτσα, ο Θείος ο Μπέν είναι και ψαγμένος και reference στα χελονιτζάκια. Δεν ακούστε ρε παιδιά πως τον είπε, Μικελάντζελο. Πάντως έτσι εξηγείται κιόλας γιατί επέλεξε να βάψει και την κουζίνα του πορτοκαλί. Έτσι αλλιώς παιδιά πορτοκαλί πουθενά, εντάξει, μακριά. Πάντως να πούμε ότι μπορεί να εννοούσε και τον Μιχαήλ Άγγελο του ζωγράφου, έτσι. Επειδή ο ανιψιός του ζωγραφίζει και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Αλλά μιας και πιάσαμε τους ζωγράφους και τα χρώματα, να σας πω πως τα χρώματα σε αυτή την ταινία δεν είναι καθόλου τυχαία. Κάθε άλλο. Θα σας πω στη συνέχεια του βίντεο τι εννοώ, περιμένετε. Βάθος χαρακτήρα λοιπόν για ήρωα χτίσαμε. Βάθος χαρακτήρα για ανταγωνιστή χτίσαμε. Τι ήρθε η ώρα τώρα να χτίσουμε? Βάθος χαρακτήρα για love story. Ναι βέβαια πρέπει να υπάρχει ένα love story. Η Mary Jane λοιπόν εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως προέρχεται από μια προβληματική οικογένεια όπου ο πατέρας της την κακομεταχειρίζεται, γεγονός που θα δικαιολογήσει κάποιες από τις επιλογές της αργότερα στην ταινία. Δεν ξέρω αν προσέξατε το χρώμα με το οποίο είναι διακοσμημένη η τύχη του σπιτιού του Osborne, κυρίες και κύριοι, είναι το σκούρο πράσινο, ένα χρώμα που υποδηλώνει το κακό. Σε αντίθεση με το σπίτι των θείων του Peter Parker που επικρατούν μόνο ζεστά χρώματα όπως το πορτοκαλί, το μπέζ και το μπλε στο δωμάτιο του Peter, που υποδηλώνουν την ηρεμία, την αγάπη και το καλό. Και υποσυνείδητο exposition λοιπόν μέσω της σκηνογραφίας και έχει και μεγαλύτερο βάθος, παιδιά, όλο αυτό. Προσέξτε λίγο την διαδικασία
διακόσμηση του δωματίου του Peter Parker, όπου είναι γεμάτο με επιστημονικά γκατζετάκια όλο το δωμάτιο, με αφίσες αλλά και δικές του ζωγραφιές στους τοίχους. Πράγματα που ψιθυρίζουν μέσα στο μυαλό του θεατή τι είδους χαρακτήρας είναι αυτός που βλέπει μπροστά στην οθόνη του, χωρίς να τον βάλουν να πει ή να κάνει το οτιδήποτε. Ακόμη και η τρέλα του με τις αράχνες, όπως φαίνεται να έχει ο Peter Parker στην αρχή της ταινίας, επιβεβαιώνεται στην σκηνογραφία, παιδιά, αφού η τύχη του δωματίου του Peter είναι ντυμένη με ταπετσαρία με σχέδιο ιστός αράχνης. Και στην αντίπερα όχθη και πάλι έχουμε σκηνογραφικό exposition, αφού το σπίτι του Norman Osborn είναι διακοσμημένο με μάσκες από διάφορες φυλές. Κάτι που ψιθυρίζει την παράνοια που ο τύπος είχε πριν καν πάρει τον ορό. Όπως επίσης δικαιολογεί και αυτό. Hello, my dear. Την επιλογή δηλαδή, την στιλιστική επιλογή του κακού να φορέσει μια μάσκα τέτοιου είδους. Η σκηνογραφία, η κινηματογράφηση, γενικά το σινεμά, κυρίες και κύριοι, στα καλύτερά του, όχι μόνο το σούπερ ηρωικό, αλλά και γενικά. Γιατί εδώ τι βλέπουμε, η ταινία να χτίζει ταυτόχρονα δύο χαρακτήρες αντιστρόφως ανάλογους. Και θα καταλάβετε πιο μετά τι εννοώ 100%. And the flight suit and the glider? What about it? It's been stolen, sir. Ποια στολή και ποιο glider. We solved the horizon glide and the multi-G balance issues. I've already seen the glider. Α, αυτά εννοείς ταινία. Okay, κομπλέ. Είδατε ρε παιδιά, είδατε exposition τόσο καλά πλεγμένο όπως και ένας ιστός αράχνης. Μισό λεπτό όμως παιδιά, γιατί ο Peter Parker νιώθει ότι κάτι κακό πάει να συμβεί. Άρε Mary Jane, συμφωνώ και όχι τίποτα άλλο, είναι και 100% αληθινά, έτσι. Oh yeah! Σίγουρα θα με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να εκθιάζω τον Christopher Nolan για τα πρακτικά εφέ που επιλέγει συνήθως στις ταινίες του, όμως η αλήθεια είναι πως το ίδιο ακριβώς, ίσως και ακόμη πιο αιμονικός με τα πρακτικά εφέ, είναι ο Sam Raimi. Ο τύπος γύρισε την συγκεκριμένη σκηνή 156 φορές, μέχρι να πετύχει το τέλειο πλάνο όπου τα φαγητά θα προσγειωθούν ιδανικά στον δίσκο. 156 φορές! Κύριε Σαμ, μήπως να βάλουμε CGI να τελειώσουμε μέσα σε 10 λεπτάκια? Όχι! Εδώ θα κάτσουμε όλη μέρα και θα τραβάμε αυτή τη σκηνή μέχρι να την πετύχουμε! Κάτι τέτοια, ρε παιδιά, βλέπω, ακούω και μαθαίνω όταν ψάχνω πίσω από ταινίες το τι γίνεται και νιώθω λες και κάποιος έρχεται και με βαράει στο κεφάλι. Α, ναι! Μπράβο, έτσι ακριβώς! Και αφού μιλήσαμε για φοβερά πρακτικά εφέ, να μιλήσουμε και για CGI τώρα. Γιατί εδώ ο Sam Raimi σου κερνάει μια CGI σκηνάρα για να σου δείξει το πώς ακριβώς λειτουργεί η αίσθηση της αράχνης που έχει πλέον ο Peter Parker. Α, τι μου θυμίζει αυτό, ρε. Εντάξει παιδιά, αλλά εκεί μιλάμε για άλλο level τώρα, γιατί ο Σούπερμαν βλέπει σε αργή κίνηση την αργή κίνηση. Έτε έλα πια! Γι' αυτό ρε παιδιά δεν τον μπορώ αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή το έχω ξαναπεί, η τελειότητα είναι βαρετή. Είναι σαν να βλέπεις ανέκδοτα του Τζακ Νόρις σε live action ταινία. Είναι δυνατόν! Flash Thompson vs Peter Parker λοιπόν, σημειώσατε διπλό και είμαι σίγουρος 1000% πως είχατε ή έχετε ακόμα, ανάλογα την ηλικία που είστε, σίγουρα έναν τέτοιο τύπο στο σχολείο. Εννοώ έναν ακριβώς ίδιο τύπο με το Flash Thompson που θα θέλατε να του κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα που είδαμε εδώ πέρα. Εντάξει παιδιά, δεν γίνεται να ταυτίζω μόνο εγώ. Και κάπως έτσι, παιδιά, καταλαβαίνω ο Peter Parker ότι έχει κάποιες παραπάνω δυνάμεις, ρε παιδί μου, και σου λέει τώρα τι μπορεί να φταίει που έχω παραπάνω δυνάμεις, που μου έλεγε η θεία μου να τρώω τα λαχανικά μου. Όχι, λέει, μάλλον το τσίπημα της αράχνης θα φταίει. Άρα σου λέει, αράχνη με τσίπησε, δεν θα έχω πάρει και κάποιες από τις αρετές της. Και ελάτε μαζί μου, κυρίες και κύριοι, να πνιγούμε αυτή τη στιγμή στην νοσταλγία, γιατί το συνέστημα της σκηνής που ακολουθεί δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο 14χρονος Θωμάς λοιπόν, τότε που έβλεπε αυτή την ταινία, βλέπει τον Peter Parker να σκαρφαλώνει στον τοίχο με τα ίδια του τα χέρια και ξέρει τι ακολουθεί. Οπότε τρελαίνεται και αντιδράει έτσι.
Δεν θα ξεχάσω με τίποτα το συνέστημα ανεμελιάς και θετικότητας, την ελευθερία γενικά, παιδιά, που ένιωθα και νιώθω ακόμη και σήμερα δηλαδή, όταν βλέπω αυτήν τη σκηνή. Δεν υπάρχει! Και λοιπόν, ο Peter Parker μόλις αρχίζει να ανακαλύπτει αυτό στο οποίο έχει εξελιχθεί, οπότε ανεβαίνει σε κτίρια, πηδάει από ταράτσες, επική μουσική παίζει από πίσω και είναι έτοιμος να κάνει την πρώτη του πτήση με ιστό. Go web! Fly! Up, up and away web! Δεν ξέρω, παιδιά, τι λένε εκεί έξω και τι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ των live-action Spider-Man που έχουμε δει μέχρι σήμερα, όμως ο Spider-Man του Sam Raimi και του Tobey Maguire είναι πιο comic accurate και από τα ίδια τα comic. Γνώμη μου και σταυρώστε με, είναι το μόνο κινηματογραφικό σύμπαν που βελτίωσε τα comic στο θέμα origin story. Εντάξει, βέβαια, αν εξαιρέσεις ότι βγάζει ιστούς οργανικούς και δεν φτιάχνει εκείνους τους εκτοξευτές ιστού, παιδιά, όλο το άλλο είναι φοβερό, αν και σε αυτό εγώ είμαι μέσα, έτσι, είμαι μαζί τους. Γιατί δεν νομίζω ποτέ κανένα να χάλασε ότι αυτός ο Spider-Man μπορεί να βγάζει ιστούς μέσα από τον οργανισμό του και όχι από εκτοξευτές που έχει φτιάξει ο ίδιος. Shazam! DC reference μέσα στην ταινία Marvel. Σίγουρα είμαστε στα Zeros. Ρε παιδιά, τι τρελά ειδικά εφέ είναι αυτά. Είμαστε στο 2002, το αντιλαμβάνεστε λίγο αυτό. Και ξέρω, παιδιά, πως οι πιο μικροί δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο μεγάλη επιρροή είχε αυτή η ταινία στις μικρές ηλικίες και όχι μόνο έτσι. Αυτή η ταινία έκανε παιδιά να κάνουν την κίνηση με το χέρι για να βγάλουν ιστό και πάθαιναν κατάθλιψη επειδή δεν έβγαζαν ιστό από τα χέρια τους. Άλλα παιδιά, άλλα. Όχι εγώ, μου έχουν πει. Tally ho. Και ο Peter Parker, κυρίες και κύριοι, σπάει τη μούρη του και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό θα είναι και το μικρότερο κακό που θα του συμβεί σε αυτή την ταινία. Α, άκυρο παιδιά, δεν έπαθε τίποτα. Πάντως, να πω εδώ πως το πράσινο χρώμα που βλέπουμε να επιλέγει ο θείος Ben να βάψει στην κουζίνα τελικά, για εμένα υποδηλώνει πως το κακό σιγά σιγά μπαίνει και μέσα στην οικογένεια Parker. Όχι μωρέ, όχι μωρέ, τι να άκουγε, βγήκε να πετάξει τον πατέρα σου, τα σκουπίδια. Όχι ότι έχει και μεγάλη διαφορά δηλαδή. So where are you going after you graduate? I want to move into the city. Hopefully get a job as a photographer. Και ενώ μένουν από πιτσιρίκια μαζί αυτοί οι δύο, τώρα παιδιά έχουμε το official tête-à-tête μεταξύ Peter και MJ. Can't wait to get out of here. I wanna what? Act on stage. Well, that's perfect. Η MJ λοιπόν, που να σας υπενθυμίσω πως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, ένα γεγονός που την οθεί συνεχώς να κάνει πράγματα για να νιώθει σημαντική μπροστά στους υπόλοιπους και να τραβάει την προσοχή, βλέπει για πρώτη φορά έναν άνθρωπο να ενδιαφέρεται όντως για το ποια είναι και για το ποια θέλει να γίνει. Για να δούμε λοιπόν πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό η MJ. Κατευθείαν τρέχει σαν σκυλάκι πίσω από τον Flash και το νέο του αμάξι. Αυτό θα πει, παιδιά, σωστή διαχείριση. Αυτό θα πει σεβασμό στον εαυτό σου. Μπράβο, MJ. Βέβαια, όπως όλες οι δράσεις, έτσι και αυτή θα έχει και μία αντίδραση. Μουρ, μπράβο, τιμές στην Αμερική. Κοψοχρονιά τα δίνουν τα Κάμπριο. Έλα σου λέει, θα μου φάει εμένα ο χλεχλές στο κορίτσι επειδή εκεί είχε ένα κολάμαξο. Θα πάρω κι εγώ, θα βρω δουλειά. Τι ξέρω να κάνω λέει, τι ξέρω να κάνω καλά, να ζωγραφίζω. Άρα θα πάω να παλέψω σε αγώνα πάλης. Έτσι, έτσι γουστάρουμε τον Spider-Man εμείς, αυτόνομο, να τα κάνει όλα μόνος του και όχι να είναι το τσουτσέκι κάποιου. Και εδώ πέρα, όχι απλά γίνεται αυτό, αλλά γίνεται και σωστά, γιατί οι ζωγραφιές του Peter Parker, όπως σας είπα πιο πριν, στους στίχους και το ότι ο θείος του τον φωνάζει Μιχαήλ Άγγελο, δικαιολογούν γιατί αυτό εδώ μοιάζει τόσο επαγγελματικό. You're acting so strangely, Peter. Okay, thanks. Σιγά ρε θεία, εντάξει, γιατί το λες αυτό. Πολύ περίεργη σκηνή, ε. Να σου πω, δεν μου φέρεις καμία μύγα να φάω.
Κάτι να φάω. You start fights at school, we don't know. I didn't start that fight, I told you that. Well, you sure as hell finished. Αχ, ρε παιδιά, βλέπετε πόσο απλά είναι όλα σε αυτή την ταινία. Το μυστικό βρίσκεται στην απλότητα. Το απλό είναι και το δύσκολο, παιδιά. You're changing. I know. I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Καταρχάς, αυτή η ταινία τοποθετείται στα zeros που εγώ τουλάχιστον θεωρώ πως είναι η ιδανική εποχή για να τοποθετηθεί μια Spider-Man ταινία. Επίσης, τοποθετείται στην κανονική Νέα Υόρκη, στην πραγματική και όχι σε κάποια comic, φουτουριστική ή Gothic, τέλος πάντων στη λιζαρισμένη πόλη όπως συνήθιζαν να κάνουν οι σούπερ ηρωικές ταινίες μέχρι εκείνη την εποχή. Όμορφα, απλά πράγματα που κάνουν το θεατή να μπει πιο εύκολα στην ιστορία, να ταυτιστεί και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και το πολύ προσγειωμένο στην πραγματικότητα σενάριο να φτιάξει, να γαλουχίσει, να εκπαιδεύσει τον εκολαπτώμενο Spider-Man. These are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. Just be careful who you change. Και ξέρεις αυτή τη στιγμή τι σου ψιθυρίζει στο αυτή η ταινία, παιδιά! Θα μπορούσες να είσαι και εσύ ο Spider-Man. Ειλικρινά νιώθω περήφανος που μεγάλωσα με ταινίες που περνούσαν τέτοια όμορφα μηνύματα στους θεατές, ρε παιδιά, και με αυτές θέλω να μεγαλώσουν και τα παιδιά μου, όταν έρθει εκείνη η ώρα, τέλος πάντων. Και επειδή, εντάξει, όλοι το περιμένουμε, το περιμένω κι εγώ, το περιμένετε κι εσείς πώς και πώς. Remember, with great power comes great responsibility. Τι κλείω. Δεν κλαίω, εσύ κλαις. Εγώ κρατιέμαι γιατί πρέπει να σου πω πως αυτή η φράση ναι μεν προέρχεται από τα κόμικ της Marvel, όμως η αλήθεια είναι πως η ιστορία της ξεκινάει από το 1817. Όταν και ο Άγγλος βουλευτής William Lamb είχε πει σε μια ομιλία του «Η κατοχή μεγάλης δύναμης συνεπάγεται αναγκαστικά και μεγάλη ευθύνη». Μια φράση που χρησιμοποίησε ξανά παιδιά σχεδόν 100 χρόνια μετά ο Τσόρτσιλ. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. Right. Ρε Πίτερ, συγγνώμη κιόλας τώρα, αλλά γύρεσε μπαστάρδι. Όχι τίποτα άλλο, είναι και συμπαθέστατος ο θείος Μπεν, θείος χωρέστον, spoiler alert, αν και δεν μιλούσε για τον θείο Μπεν, αλλά για τον κανονικό ηθοποιό στην πραγματικότητα. Πω, παιδιά, έχει πάει εδώ η ένεση σύννεφο, έτσι. Κορίτσια, απαλά, έτσι να στα παλές, μην τον ζουλάτε και πολύ, γιατί τον βλέπω να σκάει. There's no featherweight division here, small fry. Next! No, sign me up. Ναι, ρε παιδιά, ναι, αυτές τις σκηνές αγαπώ σε αυτή την ταινία. Αυτές τις απλές και ασήμαντες σκηνές με απλούς καθημερινούς ανθρώπους μέσα από τη Νέα Υόρκη, όπως αυτή εδώ. This is not a man. My brother saw him building a nest in the Lincoln Center fountain. Σκηνές που φαίνονται πως γίνονται μόνο για τον χαβαλέ, αλλά δεν γίνονται μόνο γι' αυτό. Γιατί από αυτήν εδώ την εκπομπή θα μάθετε ένα νέο πολύ σημαντικό πράγμα για αυτή την ταινία, παιδιά. Πως αυτή την ταινία δεν την κάνουν τόσο ξεχωριστή οι βασικοί χαρακτήρες, που είναι βέβαια εκπληκτικοί και αυτοί, αλλά οι δευτερεύοντες. Αυτά τα μικρά ρολάκια από απλά καθημερινά άτομα της Νέας Υόρκης, όπως αυτή η τύπισσα εδώ. You understand the NYWL is not responsible for any injury you may and probably will sustain while participating in said event. Όπου ακόμη και αυτοί οι απλοί άνθρωποι μοιάζουν να έχουν ένα υποτυπώδες βάθος, το οποίο αναβαθμίζει, ρε παιδί μου, το γενικό σύνολο. Άτομα που κάνουν ακόμη περισσότερο πιο εύκολο τον θεατή να ταυτιστεί με τον Peter Parker. What's your name, kid? The Human Spider. Oh, that sucks. Και τώρα έρθει επιτέλους, παιδιά, να χαιρετήσουμε το πολυεργαλείο του Sam Raimi, τον πρωταγωνιστή των παλιών Original Evil Dead, τον Τιτάνα Μπρους Κάμπελ, ο οποίος ναι μεν έχει αρκετά πράγματα σπουδαία, ρε παιδί μου, στην καριέρα του να πει, όμως ένα από αυτά είναι πως έγινε και ο πρώτος άνθρωπος που είχε την τιμή να πει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη αυτό. The Amazing Spider-Man! My name's the Human Spider. Ναι, από ζωγραφική όπως καταλάβατε ο Peter Parker, παιδιά, τα πήγαινε καλά, αλλά εκεί που δεν τα πήγαινε καλά είναι στο marketing. Παραλίγο να λέγαμε ότι ο αγαπημένος μας σούπερ ήρωας είναι η ανθρώπινη αράχνη. Και επειδή ο Sam Raimi δεν είναι τυχαίος, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από το horror genre, ξέρει και πώς να απογειώσει την αγωνία σε μια σκηνή. Πρέπει να κάνει τον θεατή να νιώσει πως είναι εγκλωβισμένος. Γι' αυτό και η μάχη θα γίνει σε κλουβί. Επίσης κάπου πρέπει να πιάνεται και ο Spider-Man. Οπότε με ένα σπάρω δύο τρίγωνια, αυτό εννοώ. Hey, Freak Joe, you're going nowhere. Δείτε πόσο κόκκινος είναι ο τύπος από τις ενέσεις. Σαν σπυρί με μουσια είναι έτοιμο να σκάσει από τις βλήξεις. That's a cute outfit. Did your husband give it to you?
Α, όχι, παιδιά, όχι, μου ξέφυγε, έχουμε 2023. Σα δεν ντρέπεστε, ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρε, είσαστε με τα καλά σας εκεί, τι ομοφοβικά, αστεία, εμετικά είναι αυτά που βάλατε εκεί πέρα να πει ο Spider-Man. Ντροπή σας, κάνσελ στο Spider-Man 1, κάνσελ στο Spider-Man 1. Στο 95 τόσο, παιδιά, έγινα ένα με την εποχή τώρα. Αχ. Παιδιά, μάλλον ο Spider-Man ένα update το θέλει εδώ πέρα, γιατί από ό,τι βλέπω η αίσθηση της αράχνης έχει χαλάσει. Ή μήπως το κάνει για το show. Να πω, δεν γίνεται να το κρατήσω και για τις Nike παπουτσάρες που φοράει ο Spider-Man σε αυτή τη σκηνή, έτσι. Τις κόκκινες Nike παπουτσάρες που από τότε τις έχω ερωτευτεί, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να τις πάρω, γιατί έχω αυτοσυγκράτηση, γι' αυτό. Όχι, γιατί έκανα 130 ευρώ. Ο Peter Parker λοιπόν, a.k.a. πλέον Spider-Man, ξυλοφορτώνει τον Φούσκα και πάει να πάρει την πληρωμή του. Now get out of here. 100 bucks. The ad said 3,000. Ω, μάλιστα, εντάξει. Τουλάχιστον εμάς εδώ που ζούμε στην Ελλάδα, αυτή εδώ η συναλλαγή νομίζω πως μας φάνηκε εντελώς φυσιολογική. Check it again, webhead. It said 3 grand for 3 minutes and you pinned them in 2. Αυτά, παιδιά, που του λέει ο τύπος εδώ πέρα μου θυμίζουν έναν πρώην εργοδότη μου που πήγε να μου δώσει πρώτη φορά δώρο Χριστουγέννων και βλέπω 450 ευρώ ενώ εγώ έπαιρνα 600 το μήνα. Και του λέω, τι είναι αυτά. Μου λέει, 600 ευρώ, βρε κουτέ, παίρνεις με τα μαύρα. Δώρο θα παίρνεις σύμφωνα με τα φανερά. Του ρίχνεις κλέπα στη μούρη ή δεν του ρίχνεις, πείτε μου. I need that money. I missed the part where that's my problem. Επειδή όμως ευτυχώς υπάρχει κάτι που λέγεται κάρμα, κυρίες και κύριοι. Put the money in the bag. Stop that guy! Stop him! He's got the money! I missed the part where that's my problem. Αυτό πόνεσε, κυρίες και κύριοι. Πάντως, εγώ περίμενα να του ζητήσει και τα 100 δολάρια που του έδωσε πριν πίσω. Stay back! Carjacker, he's been shot. Και ήρθε επιτέλους η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να κλάψουνε μανούλες, πατέρες, παππούδες, γιαγιάδες, αγόρια και κοράσια. Ήρθε η ώρα τα παιδιά να μεγαλώσουν απότομα. Uncle Ben? Peter. Over here, Uncle Ben. Peter. Μην κλάψετε. Μην κλέσμα, ρε. Μην κλέσμα. Με παίρνουν και εμένα. Τόσες φορές το έχω παιδί, θα είναι πια, δεν μπορώ να κλαίω άλλο. Και μετά από όλο αυτό, κυρίες και κύριοι, έρχεται μια σκηνή η οποία παίζει συνεχώς με τα συναισθήματα του θεατή. Γιατί ναι, μεν χαίρεσαι που βλέπεις επιτέλους τον Spider-Man εν δράση, αλλά ταυτόχρονα στεναχωριέσαι γιατί όλο αυτό που γίνεται, γίνεται επειδή ο Peter έχει χάσει τον θείο του. Ο Peter Parker λοιπόν τρέχει για να πιάσει τον δολοφόνο του θείου Ben και τι να δει. Πως αυτός που άφησε λίγο πριν να ξεφύγει είναι ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε και τον αγαπημένο του θείο και μόλις ολόκληρη η ζωή του Peter Parker άλλαξε. Μόλις τώρα σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο γεννήθηκε ο Spider-Man που όλοι γνωρίζουμε. Γιατί δεν υφίσταται Spider-Man χωρίς απώλεια, ειδικά σε αυτό εδώ το σύμπαν και θα το αναπτύξουμε όμως όλο αυτό σε μια σκηνή που θα δούμε στη συνέχεια. Congratulations. Peter, the Science Award. That's terrific. Yeah. Δείτε πόσο απαράδεκτος κακός μπαμπάς είναι ο Norman, παιδιά, που λέει απλά ένα συγχαρητήρια στο γιο του και τον αφήνει στην πλάτη του για να επενέσει τον Peter που πήρε βραβείο φυσικής. Η ταινία δεν σταματάει να χτίζει χαρακτήρες ποτέ. Το κάνει από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο της, θα δείτε. With great power comes great responsibility. Remember that, Pete. Remember that. Ο θάνατος του θείου Ben λοιπόν και όλα όσα εκείνος πρέσβευε και πέρασε, ρε παιδί μου, στον Peter Parker θα τον κάνουν να χρησιμοποιήσει τις υπερδυνάμεις που απέκτησε για καλό και όχι για κακό. Και
Και τώρα, μετά από μία ολόκληρη ώρα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε τον ήρωά μας εν δράση. Μία ώρα μετά και κανείς μα κανείς δεν διαμαρτύρεται για αυτό, διότι όσα έχεις δει μέχρι τώρα στην ταινία, μέσα σε αυτή τη μία ώρα, είναι ο κεντρικός χαρακτήρας αυτής της ταινίας, που όχι, δεν είναι ο Spider-Man, αλλά ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα του Spider-Man, ο Peter Parker. Και αυτό ακριβώς, παιδιά, είναι που έχουν χάσει οι νέες σουπερηρωικές ταινίες. Δίνουν έμφαση στον σούπερ ήρωα και όχι στον άνθρωπο πίσω από αυτό. Κομματάρα ρε παιδιά, κομματάρα. Ας το κάνει κάποιος ένα κάβρο να το λιώσουμε. Ιστερόγραφο, μην το ξεχνάμε. Οι δευτερεύοντες χαρακτήρες που λέγαμε πιο πριν, οι κομπάρσοι, εδώ έχουμε έναν από αυτούς, είναι αυτοί που κάνουν ξεχωριστή αυτή την ταινία. Και μιας και τους πιάσαμε, πάμε λίγο στον πιο σημαντικό χαρακτήρα όλων των ταινιών που έχουν βγει ποτέ με σούπερ ήρωα μέσα. Ναι, το είπα, δείτε. Who is Spider-Man? He's a criminal, that's who he is. A vigilante, a public menace. Ναι, μάλιστα, αυτός, ο J. Jonah Jameson. Sold out every copy. Tomorrow morning, Spider-Man, page 1 with a decent picture this time. Move Conway to page 7. Και το δηλώνω τώρα λοιπόν, σε αυτό εδώ το επεισόδιο, για να μείνει για πάντα στο ίντερνετ, ο J.K. Simmons στο ρόλο του J. Jonah Jameson είναι το καλύτερο cast ηθοποιού με διαφορά που έχει γίνει ποτέ στον σουπερηρωικό κινηματογράφο, και όχι μόνο. Είναι κάποιες φορές που λέμε, ρε παιδί μου, πως ο τάδε ηθοποιός γεννήθηκε για να παίξει τον τάδε ρόλο. Σε αυτή την περίπτωση έχω αρχίσει να πιστεύω πως ο Stan Lee δημιούργησε τον J.K. Simmons σε κάποιο application για να παίξει αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο όπως πρέπει. Τελεία. Throw an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man. He doesn't want to be famous, and I'll make him infamous. Άρε παιχταρά, J.K. Simmons, άρε παιχταρά. Μέχρι και παπακαλιά τ' έχω δει για πάρτσο, να ξέρεις, σε λατρεύω. What other skills do you have, Parker? I was thinking of something in photography. Ρε ταινία μου γλυκιά, να πω κάτι εδώ γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο μέσα μου. Αποφάσισε κάποια στιγμή αυτός τελικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να γίνει φωτογράφος ή είναι διάνοια, γουστάρει τα μαθηματικά και τη φυσική και παίρνει βραβεία από το πανεπιστήμιο του. Δηλαδή, δεν γίνεται να τα έχουμε και τα δύο, αποφάσισε. Το λοιπόν, ο Τζέιμσον θέλει φωτογραφίες του Spider-Man, ο Peter Parker ψάχνει για δουλειά, αλλά θέλει να γίνει και φωτογράφος, οπότε. Οπότε σου λέει ο Peter Parker, εντάξει, σούπερ ήρωας, ρε παιδί μου, να κάνουμε το καλό, αλλά να βγάλουμε και τίποτα. Για ειδικά δεν και σκέφτεται και λέει, ποιος είναι πιο ιδανικός, πιο κατάλληλος για να τραβήξει φωτογραφίες των Spider-Man από τον ίδιο τον Spider-Man? A crap, mega crap. Ναι. Λογικά ήθελε γυμνές φωτογραφίες του Spider-Man ο τύπος, αλλιώς δεν εξηγείται. I'll give you $200 for all of them. That seems a little low. Α, ναι, εντάξει. Τώρα ναι, τώρα εξηγείται μια χαρά. Τον ρίχνει για να πληρώσει λιγότερα, γνωστή τακτική, αλλά μια και είπα τον ρίχνει. Wonderful news, Norman. Wonderful. In fact, it's the reason we're selling the company. What? Αυτό ακριβώς που κατάλαβες, Norman, αγόρι μου. Σε διώχνουν από την ίδια σου την εταιρεία. Τι είπαμε? Κάρμα. Αλλά εντάξει τώρα, Norman, εντάξει, δώσε τόπο στην οργή, πάρ το λίγο ήρεμο όλο αυτό. You know how much I sacrificed? Σκάσα στο διάλογο, μη φωνάζεις! Και σε αυτήν την σκηνή, κυρίες και κύριοι, ο Τιτάνας Willem Dafoe, μέσα σε ένα μόλις λεπτό, περνάει από το πρόσωπό του και όχι μόνο, και από τα 5 στάδια της κατάθλιψης. Ξεκινάει με την άρνηση. But you can't do this to me. I started this company. Μετά περνάει σε θυμό. You know how much I sacrificed! Μετά στα παρακάλια. Oh, Max, please. Στην κατάθλιψη. I'm sorry. You're out, Norman. Στην αποδοχή. Am I? Και στο τέλος τη δολοφονική επίθεση. Out, am I? Παιδιά, αυτοί μόλις είδαν τον Osborn, έμειναν κόκαλο. Why didn't you wear the black dress? Just, I wanted to impress my father, who loves black. Να μου χαθείς μουσχαρε. Σε ένα καλό λόγο στην κοπέλα, ρε, που στολίστηκε για σένα, βρε, βούτυρο μπεμπέ. Σε μπεμπέ, δεν μου αρέσει το μπεμπέ. Έστε, έλα και φτε. Καταρχάς, τον πατέρα σου ξεκάθαρα του αρέσει το πράσινο. Ο Green Goblin, κυρίες και κύριοι, κάνει μια επεισοδιακή πρώτη είσοδο, θα λέγαμε, και συστήνεται στον λαό της Νέας Υόρκης, καταστρέφοντας ό,τι βρει μπροστά του. Και αν αναρωτιέστε γιατί φαίνεται τόσο αληθινή αυτή η σκηνή με τον μπαλκόνι και την MJ, είναι γιατί
Είναι αληθινή! Ναι. Ο Sam Raimi μαζί με την ομάδα του έφτιαξαν ένα μπαλκόνι με ειδικές μπουκάλες από κάτω που τους επέτρεπε να το κινούν σαν να είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Εννοείται έχοντας κανονικότατα πάνω την πρωταγωνίστριά τους. Δείτε λίγο ακόμη όμως. Τα περισσότερα CGI όμως, παιδιά, για την εποχή πάντα σε αυτή την ταινία είναι αξιοπρεπέστατα. Κάποια, όπως αυτά εδώ, δεν είναι και τέλεια, ρε παιδί μου. Κάποια μοιάζουν πως είναι κάπως εντελώς εκτός background οι ηθοποιοί, αλλά οι τυπάδες τι έκαναν για να το καλύψουν όλο αυτό? Επειδή γνώριζαν την αδυναμία στα CGI εκείνης της εποχής, προσπάθησαν να τα συνδυάσουν όσο μπορούν, βέβαια, με αληθινά πλάνα. Οπότε κάθε φορά που το μάτι έβλεπε κάτι που σε έκανε να πεις, αυτό δεν μου φάνηκε και τόσο αληθινό, στα καπάκια σου πετούσε ένα πραγματικό πλάνο για να φέρει το μυαλό σου πάλι στα ίσα του. Ναι, καλά, εντάξει. Άντε κάνε κανένα γενικό σέρβις πρώτα στο σιδερένιο χαρταετό που καβαλάς και μετά τα ξαναλέμε. Τι ξεχάσαμε να κάνουμε όμως? Αχ, οφ, παιδιά, μπράβο, ορίστε ρε παιδιά, μπράβο. Α, και ένα Spider-Man που προλαβαίνει να σώσει το μεγάλο του έρωτα. I'm never gonna be able to forgive myself for that. Sorry, Andrew, σε λατρεύω και σένα, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Έλα τώρα, μωρέ, έλα. Μια πλάκα κάναμε, έχει το διάλειμμα. Σ' αγαπάμε και σένα, δεν το διάλειμμα, σταμάτα. Και επειδή, μην το βλέπετε έτσι το Peter Parker, είναι σταλμένο και παιδί έτσι κλειστό, μιλάμε για μεγάλη κουφάλα, για μεγάλο φιγουρατσί κάγκουρα, ο Spider-Man, αντί να αφήσει την Mary Jane κάτω και να σκοθεί να φύγει, την πάει εν αέρια βόλτα μέσα στη Νέα Υόρκη. Who are you? You know who I am. Your friendly neighborhood Spider-Man. Δείτε πόσα γούστα βγάζει αυτή τη στιγμή ο Peter Parker, παιδιά. Είναι τόσο ενθουσιασμένος θέλω να πω, που μέχρι και πάει να πει την πραγματική ταυτότητά του στην MJ. Αχ, ας το διάλο μπορεί ταινιά, δεν σε μπορώ. Είδατε την λεπτομέρεια όταν φεύγει ότι περπατάει πάνω στην τζαμαρία του κτηρίου? Την είδατε? Ρε παιδιά, πώς να μην λατρέψει κάποιος αυτή την ταινία μετά, πώς? What do you mean he's incredible? Wait, stay there, I'm gonna come over. Α, ωραίος, ωραίος. Μπράβο, ρε Χάρη, μπράβο. Στήριξε την κοπέλα σου που λίγες ώρες πριν πήγε να χάσει τη ζωή της. Μπράβο, ωραίος. We'll go and have breakfast and I want to buy you something. Because I want to, it'll make you feel better. Αυτά τα πλουσιόπαιδα, ρε παιδιά. Αυτά τα πλουσιόπαιδα. Δηλαδή, ρε, τι να τη αγοράσει? Τη ζωή τη πήγε να χάσει, κοπέλα. Δεν είναι άστεγη. Ηλίθιε. Green Goblin, you like that? Mr. James. Made it up myself. These weirdos all gotta have a name now. Και δείτε τώρα, μπηγιά που κάνει εταιρεία, παιδιά. Τι θα περιμένατε γενικά από έναν άνθρωπο σαν τον J. Jonah Jameson? Δεν θα περιμένατε να δώσει τον Peter Parker με την πρώτη δυσκολία? Who's the photographer who takes the pictures of Spider-Man? I don't know who he is. This stuff comes in the mail. You're lying. I swear. Ακριβώς αυτό θα έκανε, απλά κονομάει από τις φωτογραφίες του Peter Parker. Σιγά να μην τον έδινε. Set him down, tough guy. Speak of the devil. Και μπορεί η στολή του Green Goblin σε αυτή την ταινία να φαίνεται λες και είναι βγαλμένη από την σειρά Power Rangers, όμως θέλω λίγο να αναλογιστείτε, να θυμηθείτε πώς είναι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας στα κόμικ. Όπως καταλαβαίνετε, η live action μεταφορά του δεν ήταν και η πιο εύκολη υπόθεση και νομίζω πως αυτός ο σχεδιασμός, σε συνδυασμό με την φωνάρα και την εκπληκτική υποκριτική του Willem Dafoe, δούλεψε μια χαρά. Βασικά, δούλεψε εκπληκτικά. Πω, παιδιά, πάλι καλά του έριξε πνοτικό, γιατί για μια στιγμή νόμιζα ότι του έριξε αεροζόλ. Ή αεροξόλ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και το λοιπόν, παίρνει τον κυβισμένο Spider-Man ο Goblin, τον σκοτώνει και ζήσαμε εμείς καλά και ο Spider-Man πέθανε. Γεια σας. I'm not like you. You're a murderer. I chose my path. You chose the way of the hero. Α, όχι. Όχι, παιδιά. Δεν το έκανε όλο αυτό ο Green Goblin. Ζει ακόμη ο Spider-Man άκος μας. Ζει και όχι απλά ζει, αλλά εδώ είναι και που ολοκληρώνονται όλες αυτές οι αντίθετες διαδρομές για τους δύο πρωταγωνιστές που σας έλεγα πιο πριν. Σε αυτήν εδώ ακριβώς
την συζήτηση. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Ο Norman Osborn επέλεξε να εκδικηθεί τον κόσμο για ό,τι κακό του συνέβη, ενώ ο Peter Parker, παιδιά, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το κακό που του συνέβη για να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος και να δείξει σε όλους πώς είναι να θυσιάζεσαι για το κοινό καλό. Ίδια σχεδόν βιώματα, αντίθετες εντελώς πορείες, αντίθετη εντελώς εαυτή. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Join me. Imagine what we could accomplish together. Επιχειρηματίας χωρίς τη στολή, επιχειρηματίας και με τη στολή ο Norman Osborn, παιδιά. Γιατί σου λέει να σκοτώσω τον Spider-Man, ενώ μπορώ να τον πάρω με το μέρος μου, να τον έχω παρεούλα και να σκοτώνω με αγκαλιά με θέα το ηλιοβασίλεμα, όποιον και όποτε γουστάρουν. Εδώ είμαι, του λέει, σκέψου το λιγάκι και πες μου. Αλλά πού να ξέρει πως ο Peter είχε άλλες προτεραιότητες. It's me again. Hey. How was your audition? How'd you know? Ναι, τώρα άστα με τους κακούς της πόλης και αηδίες για Green Goblin τώρα. Η MJ μας νοιάζει. Όπως καταλάβατε, ο Peter Parker όσο ανεβαίνει σιγά σιγά η αυτοπεποίθησή του ως Spider-Man, ανεβαίνει και το στενό μαρκάρισμα στην MJ. Γιατί σιγά σιγά παίρνει το θάρρος και ανοίγεται όλο και πιο πολύ σε εκείνη. So, you just came by? I was in the neighborhood. I needed to see a friendly face. Πολύ σημαντική φράση αυτή που λέει εδώ πέρα ο Peter, παιδιά, και ευτυχώς που το καταλάβαμε εμείς, γιατί η MJ... Λίγο μετά, αφού την έχει σώσει ο Spider-Man από βέβαιο βιασμό, η MJ ακούει αυτό. I think I have a superhero stalker. I was in the neighborhood. Και δεν καταλαβαίνει γρή, τίποτα, ντουβάρι, ξύλο απελέκητο. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδιά, είναι και η δεύτερη φορά που προσπαθεί ο καημένος ο Spider-Man, ο Peter Parker δηλαδή, να της πει ποιος είναι, αλλά άμα δεν κόβει το ρημάδι. Do I get to say thank you this time? Αχ, έρωτας, παιδιά, έρωτας, έρωτας και πολύ iconic σκηνή, δεν μπορώ να πω, αλλά μήπως, λέω τώρα, μήπως πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτή η κοπέλα αυτή τη στιγμή που κάνει αυτό το πράγμα έχει σχέση με τον Χάρη. Ναι, εντάξει, παιδί μου, φιλάει τον Spider-Man και κατ' επέκταση τον Peter Parker που την λατρεύει από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η τύπησα εδώ... δεν το γνωρίζει αυτό, απλά φυλάει έναν άγνωστο που βγάζει ιστούς από τα χέρια. Λίγο ανώμαλο το λες. Να το ρε παιδιά, να το, η αίσθηση της αράγνησης εδώ πέρα είναι beta, πάλι δεν δούλεψε, σας είπα, θέλω update. Αχι, και να ξέρετε ρε παιδιά ότι αυτό το πράγμα θα στοιχήσει πάρα πολύ στο Peter Parker, γιατί ο Spider-Man μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βγάζει ιστούς από τα χέρια. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σκαρφαλώνει στους τοίχους με τα γυμνά του χέρια. Να τρέχει, να πηδάει ψηλά. Αλλά ξέρετε τι δεν έχει τη δυνατότητα, ρε παιδιά, να πάρει? Γάζες. How strange. There's nobody here. Και άντε τώρα θα μου πεις, εντάξει, θα πάει. Εντάξει, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να πάρει γάζες αφού τον βλέπεις. Είναι ακόμη με τη στολή. Δεν έχει προλάβει. Ωραία. Λίγο μετά όμως. Ρε Peter, δεν έδερνες άλλη μία να παίρνεις μια γάζα? Why Peter, you're bleeding. Oh, yeah. Δείτε, βλέπω τα φόη. Δείτε, χαίζεσαι ή δεν χαίζεσαι πάνω σου? How did you say that happened? Bike messenger knocked me down. Ναι, ρε Norman, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι πως οι courier υπερβάλλουν λίγο. Μπαίνουν ανάποδα σε δρόμους, καβαλάνε πεζοδρόμια. Χαμός. Εγώ το πιστεύω το παιδί. Excuse me, I've got to be going. Something has come to my attention. Α, δεν το έχαψε ο Norman. Αφού ρε Peter, αγόρι μου, είσαι κατάλληλος. Πάρε μια γάζα χρειαζόταν τώρα και όλοι θα ήμασταν μια χαρά. Ή έστω να έκανες μια ψεκασιά εδώ πέρα, με λίγο ιστό, για να μην τρέχει η πληγή να την καλύψεις. Αλλά πού να το σκεφτείς αυτό, σε έφαγε ο έρωτας και σένα. Και το κρίμα εδώ της υπόθεσης, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Όχι ότι ο Norman κατάλαβε ποιος είναι ο Peter Parker, αλλά πως η καημένη η MJ έβαλε και το μαύρο της στο φόρεμα, όπως της είχε ζητήσει ο Χάρη την προηγούμενη φορά, θυμάστε, για να αρέσει τον πατέρα του. Why don't you wear the black dress? MJ, I'd like you to meet my father, Norman Osborn. Dad, this is Mary Jane Watson. Hi. Ορίστε, βρε κεφτέ, το βάλε. Και τι κατάλαβε? Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την ταινία, παιδιά. Τίποτα. The cunning warrior attacks neither body nor mind. Ναι. Έλα, Green Goblin, αγόρι μου, σε παρακαλώ, πες το μυστικό αυτής της ταινίας. Πες το! First, we attack his heart. Αυτό ακριβώς. Αυτή η ταινία επιτίθεται κατευθείαν στις καρδιές των χαρακτήρων της. Πρώτα εκεί και μετά στον θεατών της. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει
Μπούλινγκ στο σχολείο. Τσεκ. Άνθρωπο να εκδιώχνεται από την ίδια του τη δουλειά. Τσεκ. Άνθρωπο να μην βρίσκει δουλειά. Τσεκ. Ενδοοικογενειακή βία. Τσεκ. Daddy issues. Τσεκ. Θάνατο ηλικιωμένου. Τσεκ. Τύψη εφήβου που είπε άσχημα λόγια στον κηδεμόνα του λίγο πριν πεθάνει. Τσεκ. Τι άλλο έπρεπε δηλαδή να δούμε. Με αυτά που βλέπω θα αρχίσω να πιστεύω πως θα ήταν καλή ιδέα να σκηνοθετήσει ταινία Spider-Man και ο Παπακαλιάδης. Εκεί βέβαια μάλλον τη θεία Μέη θα την έπαιζε η Καβογιάννη. Σίγουρα θα τη βάρα και ο θείος Μπεν. Κακοποίηση ηλικιωμένου είχαμε στο μενού. Ε, τώρα έχουμε. Τσεκ. Those eyes. Those horrible yellow eyes. He knows who I am. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Πίτερ. Άμα είναι επιστήμονας άνθρωπος. Thanks for coming. Of course. Α, ναι, ρε παιδιά, όπως είναι φυσιολογικό, έσκασε και η MJ στο νοσοκομείο για να κάνει τα απαραίτητα, να τιμήσει την θεία May με την παρουσία της, να της πάει λουλούδια, να φλερτάρει και με τρίτο άντρα ταυτόχρονα σε αυτή την ταινία. Have you talked to Harry? The fact is, I'm in love with somebody else. Α, μάλιστα, εντάξει, ναι. Και με ποιον είσαι ερωτευμένη αυτή την εβδομάδα, ρε MJ, για πες μας. You'll think I'm a stupid little girl with a crush. Όχι, μωρέ, όχι, όχι. Γιατί το λες αυτό τώρα, αφού όλοι γνωρίζουμε πόσο σταθερή είσαι στις ερωτικές επιλογές σου. He saved my life twice and I've never even seen his face. Αλλά τον έχεις φιλήσει. Να τα λέμε όλα, MJ, όχι τα μισά. He asked me what I thought about you. And what did you say? Και δείτε, κυρίες και κύριοι, την ανασφαλή MJ πώς αντιδράει κατευθείαν όταν ακούει τι είπε ο Peter και καλά στον Spider-Man. Κατευθείαν όμως νιώθει πράγματα για αυτόν και μπορεί να κάνω χαβαλέ τόση ώρα, αλλά αυτό αποδεικνύει, παιδιά, και το πόσο βάθος έχει και ο χαρακτήρας της MJ. Να σας υπενθυμίσω πως μιλάμε για μια κοπέλα που μεγάλωσε με ενδοοικογενειακή βία, με άτομα που δεν της έδιναν σημασία, που δεν τους ένοιαζε τι της αρέσει εκείνης και τι όχι, που γενικά δεν την έβλεπαν καν. Γι' αυτό το λόγο και έχει και ως μεγάλο όνειρο να γίνει ηθοποιός. Γιατί το βλέπει σαν το μέσο που θα μπορέσει να την προσέξουν όσοι περισσότεροι γίνεται. Γι' αυτό το λόγο και μοχθεί σε ολόκληρη την ταινία και την τριλογία, θα πω εγώ, να γίνει το αντικείμενο της προσοχής. Ρε Χάρη, ο Χριστός ρε φίλε, δηλαδή, τι είναι αυτό που φόρεσες, δεν πέθανε η θεία Μέη. Νοσηλεύεται, αν είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει, μήπως είσαι και λίγο υπερβολικός, ρε Χάρη. Το χέρι του έπιανε, δεν το έπιανε το πουλί. Λίγο, λοιπόν, ο Νόρμαν μαθαίνει όλο και περισσότερα για τον Πίτερ για να μπορέσει να το χτυπήσει ακόμη πιο πολύ στην... στην καρδιά. Ναι, μπράβο, ευχαριστώ, ρε Θέμη. You do too much. College, a job, all this time with me. You're not Superman, you know. Α, τι άλλο reference DC. Ρε Ράιμι, σίγουρα ήθελες να κάνεις ταινία για τη Marvel. Μήπως να το ψάξεις λίγο μέσα σου, γιατί αυτή η ταινία έχει περισσότερα DC references και από DC ταινία. Would it be so dangerous to let Mary Jane know how much you care? Everybody else knows. Α, μπράβο, έλατε, πες τα ρε θεία από το στόμα σου και στον Green Goblin αυτή. MJ, it's Peter, you there? Where is she? Και ήρθε η ώρα για την τελική αναμέτρηση, κυρίες και κύριοι. Μία τελική αναμέτρηση που εννοείται θα βάλει σε ηθικά διλήμματα τον πρωταγωνιστή. Let die the woman you love or suffer the little children. Σας το είπα, μέχρι και στο τελευταίο της λεπτό η ταινία θα συνεχίζει να χτίζει χαρακτήρες. Δεν σβήνει ποτέ. Σας το πά. Κακό CGI, ναι, το δέχομαι, δεν είπε κανένας το αντίθετο, αλλά σε νοιάζει. Όταν όλα τα άλλα τα έχει κάνει σωστά η ταινία, σε νοιάζει τόσο πολύ εάν δεις ένα CGI το οποίο, ρε παιδί μου, θα σε πετάξει λίγο έξω από το illusion. Όχι, απαντώ εγώ, γιατί το ίδιο σου το μυαλό σε οθεί στο να το προσπεράσεις όλο αυτό το κακό πράγμα που είδες. Δείτε λοιπόν τι κάνει το Spider-Man 1 όταν ο Green Goblin πάει να αποτελειώσει τον Spider-Man. It's time to die! Βάζει ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, τον απλό κόσμο δηλαδή, να βάλει πλάτη στον Spider-Man. Ο κόσμος δηλαδή τελικά αναγνώρισε το καλό που προσπαθεί να κάνει ο Spider-Man και καταδικάζει πλέον τον Green Goblin. Δεν τον φοβάται όπως τους δίδαξε ο ίδιος ο σούπερ ήρωάς τους. Oh yeah, I got them for your ass. You miss Spidey, you miss New York.
You mess with one of us, you mess with all of us. Χειροκροτήστε λοιπόν όλοι μαζί μου για το αριστούργημα του Sam Raimi και της παρέας του. Χειροκροτήστε ρε, χειροκροτήστε, αυτό τους αρμόζει. Ο Spider-Man λοιπόν, επειδή μπορεί, του σώζει όλους λοιπόν, όμως πρέπει να τελειώσει παιδιά και τη δουλειά με τον Green Goblin. Ωραία παιδιά, και εγώ πονάω. Ρε παιδιά, ρε τελεία. Τι άγρια είναι αυτή που σε έπιασε ξαφνικά, μωρέ! Ο Green Goblin λοιπόν ρίχνει βρωμόξυλο στο Spider-Man, το λιώνει όντως σαν έντομο όπως το είχε πει λίγο πριν. I could squash you like a bug right now. Όμως έκανε ένα λάθος, παιδιά. Ένα τραγικό, ένα τεράστιο λάθος. Μίλησε για την MJ. MJ and I, we're gonna have a hell of a time. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να φάει αυτό στο βρωμόξυλο και να πέσουν και οι μάσκες. Και θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Stop! It's me! Mr. Osborn. Και εννοείται ότι η ταινία συνεχίζει να χτίζει χαρακτήρα. Δεν σβήνει ποτέ. Δείτε. I've been like a father to you. Be a son to me now. Ο Peter Parker, το παιδάκι που όλοι τον περιγελούσαν στο σχολείο, που κανείς δεν του έδινε σημασία, το παιδάκι που αντιμίλησε στον θείο του λέγοντας του λόγια που τον πλήγωσαν. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. Τώρα, πλέον μέσα από τα βιώματά του, μέσα από όλα αυτά που είδαμε στην ταινία να γίνονται, έχει γίνει ένας όριμος άνδρας που είναι σε θέση να πει αυτό. I have a father. His name was Ben Parker. Αυτό ακριβώς θα πει τέλεια εξέλιξη χαρακτήρα. Godspeed, Spider-Man. Και εκτός από το χαρακτήρα του, ο Peter Parker, από όσο φαίνεται, έχει κάνει πλέον και αναβάθμιση σούπερ ηρωικού λογισμικού, γιατί πλέον, παιδιά, δεν θα το πιστεύετε, αλλά η αίσθηση της αράχνης δουλεύει. Οπότε... παιδιά... Είδατε που ακριβώς τον χτύπησε τον γκλάιντερ. Το είδατε? Στον πούτσο γλάνει Peter Parker. Τι παιδιά το έπαιξε εκεί πέρα ρε παιχταρά. Μπράβο. Don't tell Harry. Ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Πώς θα να περάσει πια αυτό το παλικάρι, φτάνει! Δηλαδή, παιδιά, σκεφτείτε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Spider-Man. Μπείτε λίγο στη θέση του. Ο πατέρας του καλύτερου του φίλου μετατράπηκε σε έναν ψυχοπαθή κακό που αποπειράθηκε να σκοτώσει την θεία του, το μοναδικό δικό του άνθρωπο εν ζωή δηλαδή, και τον έρωτα της ζωής του. Και τώρα, όλα αυτά καλείται να τα αποκρύψει από τον καλύτερο του φίλο, γιατί αυτό ακριβώς του ζήτησε ο πατέρας του. Και γι' αυτό δηλαδή, αλλά και γιατί δεν θέλει να του γκρεμίσει όλη την εικόνα του πατέρα του και να του καταστρέψει ταυτόχρονα και τη ζωή. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά... What have you done? Τώρα ο καλύτερος του φίλος νομίζει πως εκείνος σκότωσε τον πατέρα του. Και τον έχεις πλέον κιόλας να στο λέει κατάμουτρα όλο αυτό, χωρίς να ξέρει ότι αυτός αναφέρεται σε εσένα τον ίδιο. Καταλαβαίνετε γιατί δράμα μιλάμε. One day Spider-Man will pay. I swear on my father's grave, Spider-Man will pay. Και το ακόμη πιο τραγικό μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, πως ο Peter Parker μέσα σε όλα αυτά, όπως προείπα, πρέπει να συνεχίσει να είναι ο ήρωας που θυσιάζεται για το καλό όλων, έχοντας χάσει τα πάντα. Και περιμένετε, γιατί έχει κι άλλο. No matter what I do, no matter how hard I try, the ones I love will always be the ones who pay. Ό,τι και να κάνω, σου λέει ο Peter Parker, οι κοντινοί μου άνθρωποι παθαίνουν κακό. Είναι επικίνδυνο λοιπόν αυτούς που αγαπάω να τους έχω κοντά μου, οπότε... There's something I've been wanting to tell you. Οπότε... πρώτα πρέπει να ολοκληρώσουμε τον κύκλο ορίμανσης της Mary Jane, wait for it. There's only one man who's always been there for me, who makes me feel that I'm just me. Η Mary Jane λοιπόν, από ένα χαζοκόριτσο που έτρεχε πίσω από γόηδες με φαντεζία, αμάξια και λεφτά, τώρα πλέον βλέπει με άλλο μάτι τον εαυτό της, σέβεται τον εαυτό της, θέλει να είναι ο εαυτός της και εκτιμά τον άνθρωπο που την οθεί στο να είναι αυτό ακριβώς. Ο αληθινός της εαυτός. Ναι, MJ, εσύ τον αγαπάς τώρα, όμως τα πράγματα είναι λίγο complicated, που λένε και στο χωριό μου.
I want you to know that I will always be there for you. I will always be your friend. Only your friend? That's all I have to give. Ο Peter Parker έχει οριμάσει τόσο πολύ πλέον, παιδιά. Έχει γαλουχηθεί τόσο πολύ από όσα βίωσε εντός της ταινίας, που έχει το σθένος και την οριμότητα να απορρίψει τον έρωτα της ζωής του για να τον προστατεύσει από το να πάθει κάποιο κακό. Α, ναι, τώρα το κατάλαβες. Εντάξει, Mary Jane, τώρα που το κατάλαβες, εντάξει, καληνύχτα. Δηλαδή, το επόμενο που έπρεπε να κάνει εδώ το καταλάβαινε ούτε τώρα είναι να στο ζωγραφίσει. Δεν έμενε κάτι άλλο και ζωγραφίζει και καλά από το ζωγραφίσει τίποτα άλλο. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Και κάπως έτσι τελειώνει η ταινία μας, περίπου τελειώνει δηλαδή, με τον Peter Parker ουσιαστικά να τα έχει χάσει όλα. Να τα έχει χάσει όλα από τότε που έγινε Spider-Man. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, μόνο κακά έχουν γίνει από τότε που φόρησε αυτή τη στολή. Γι' αυτό το λόγο και η δεύτερη ταινία επικεντρώνεται αρχικά στο αν αξίζει ο Peter Parker να συνεχίσει να είναι ο Spider-Man ή όχι. Who am I? Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το αριστούργημα του Sam Raimi με τίτλο Spider-Man. Την ταινία που έκανε viral τον άνθρωπο αράχνη. Την ταινία που τον έφερε στην κορυφή των σούπερ ηρώων. Την ταινία που άνοιξε το δρόμο για το MCU. Και όχι μόνο, παιδιά, μπορώ να λέω και άλλα πράγματα, αλλά θα πάει το βίντεο 3 ώρες. Και δεν είναι ότι ο αθεόφοβος ο Sam Raimi, παιδιά, έφτιαξε μια τέτοια ταινία. Πήγε δύο μόλις χρόνια μετά και όχι μόνο επανέλαβε ότι έκανε σε αυτή την ταινία, αλλά το έκανε ακόμη καλύτερα. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν, θέλω από εσάς να μου πείτε τη δική σας άποψη για το Spider-Man 1 του 2002. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας φράση, η αγαπημένη σας σκηνή, ρε παιδί μου, από αυτό, ο αγαπημένος σας χαρακτήρας. Ξέρετε τώρα, εσείς είναι γνωστά αυτά, για να κάνουμε ωραία κουβεντούλα όπως πάντα στα σχόλια. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Πριν σας αφήσω, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να έχετε υγεία και να έχετε πάνω απ' όλα ανθρώπους δίπλα σας που τους αγαπάτε και σας αγαπούν. Και όπως μας έμαθε ο καλός μας σούπερ ήρωας ο Spider-Man, όσα άσχημα και να σου συμβούν, εσύ να το παλεύεις και να είσαι ο καλύτερος εαυτός σου. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο. Φιλούπες!